Όπως ξέρετε, για τη σημερινή μέρα, εδώ και ένα μήνα περίπου, είχε προκηρυχθεί πανελλαδική απεργία για όλους τους εργαζόμενους. Κάτι να παράδειγμα, κατά τη γνώμη μας, τράπεζα της ΚΕΣΕΕ, να αγνοήσει την απεργία που θα προκηρύξει για τις 10 Φλεβάρι, 4 Φλεβάρι, με σωματεία και πολιτείες, και να καλέσει για απεργία στις 23 του Ιουνίου, να μας πει και η απεργία του πανελλαδικού αγωνιστικού μεθόδου για τη σημερινή μέρα. Σήμερα λοιπόν, όλο το 24ωρο, χιλιάδες εργαζόμενοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, εργάτες από όλους τους κλάδους, ανάμεσα στους οποίους και εργαζόμενοι από τον χώρο της τοπικής διοίκησης, απεργούν. Κατά χιλιάδες κατέφυγαν και στην απεργιακή κινητοποίηση το πρωί. Οι προβοκάτσες που στήθηκαν από την κυβέρνηση δεν εμπόδισαν τους εργαζόμενους να διαδηλώσουν ενάντια στην αλληλεγγύη πολιτική της κυβέρνησης και της πρόεδρου και τα σύγχρονα δικαιώματά τους. Εμείς, ως ενδυασμός, δυνάμεις της λαϊκής εισπήρωσης από το πρωί βρισκόμαστε σε εργασιακούς χώρους, περιπλούμε την απεργία των συνδικάτων, στηρίζουμε τους εργαζόμενους όλων των κλάδων που ανάμεσα στα άλλα προσφέρουν αιτήματα και προς τις δημοτικές αρχές. Αιτήματα που έχουν να κάνουν με το να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι το κόστος για τις υπηρεσίες που μεταφέρονται μέσω του καλλιτράτη στην ευθύνη της τοπικής διοίκησης. Δεν έχουμε βέβαια την προσδοκία από τη διοίκηση που όσο περνάει από το χέρι της πρωτοστατεί στην επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους. Δεν έχουμε ξαναλιώσει προσδοκία να σταθεί πρωτοφόρο ούτε καν αλληλέγγυα σε αυτόν τον αγώνα. Δείχνει άλλωστε τη στάση της με τη συνεχής απειλή των εργαζομένων στο Δήμο μας και με το σύνολο της πολιτικής που προωθεί και που δεν είναι άλλο από την πολιτική της κυβέρνησης και της Τρόικας. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν ευθύνη για τη συνενή και οι άλλες δυνάμεις του Δημοτικού Συμβουλίου και η σημερινή συμμετοχή του στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη γνώμη μας δείχνει πολλά. Θεωρούμε λοιπόν το λιγότερο άστοχο, την κυριολεξία του και στον συμβολισμό του, να καλούμαστε σήμερα μια τέτοια μέρα σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη μέρα δηλαδή που επέλεξαν οι εργαζόμενοι να απεργούν, εμείς, τουλάχιστον σαν συνδυασμός, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από το να τους στηρίξουμε και πρακτικά σε αυτή την απόφαση. Ταυτόχρονα θεωρούμε προκλητικό σε μια τέτοια μέρα να συνεδριάζουμε, εφόσον η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου χρειάζεται την υποστήριξη και εργαζομένων του Δήμου. Αντί λοιπόν να σεβαστείτε την απόφαση για απεργία, αντί να προχωράτε πιο επιθετικά, φέρνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση νέους και αυξημένους φόρους και τέλη, πρόσληψη συμβασιούχων, αντί για να προχωρήσετε στην πρόσληψη εργαζομένων με σταθερή και μόνιμη εργασία. Εμείς καταρχήν δηλώνουμε την αντίθεσή μας εξ αρχής σε όσο προβλέπετε να κάνετε. Άλλωστε, τώρα μέχρι τώρα έχουμε καταψηφίσει όλα τα τέλη που έχετε προτείνει, έχουμε φέρει ως θέμα που απαιτείται να το κουβεντιάσουμε το ζήτημα των συμβασιούχων. Παίρνοντας υπόψη μας και τη μέρα, δηλώνουμε ότι για μας είναι αδιανόητο να λείπουμε τέτοιες ώρες από το μάχη που δίνουν οι εργαζόμενοι στις απεργιακές δουλειές, και αυτό και θα αποχωρήσουμε από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποχώρησή μας, ελπίζουμε να έχετε την ιδιότητα αναισθησία να μην βάλετε σήμερα για συζήτηση το θέμα που με πρωτοβουλία της λαϊκής εισπύρωσης ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που αφορά το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων. Σας ευχαριστώ. Όντως δεν αισθάνομαι να. Δεν θέλω το Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργεί ως άπεργος βασικός μηχανισμός. Θα πρότεινα να αναβληθεί η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα το φέρω σε συμφωνία. Ο Δήμαρχος. Το δικαίωμα της απεργίας είναι πραγματικό δικαίωμα του καθενός και το δικαίωμα της εργασίας είναι και αυτό δικαίωμα. Ακούσατε κύριε Μικρή, το ακούσατε, όπως υπάρχει το δικαίωμα της απεργίας, υπάρχει και το δικαίωμα της εργασίας. Εάν θέλετε να απεργήσετε, κανένα δεν θα σας έφερε την ισχυρία σε εγώ. Σε βάθος ψηφοφορίας, κανένα δεν σας έφερε την ισχυρία πάντως. Μόνος σας είπατε. Ποιοι επιθυμούν να αναβληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιοι επιθυμούν να αναβληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Κεκρής, η κυρία Πολυκαλά, ο κύριος Πλειώνης, ο κύριος Αγουρόπουλος, η κυρία Αγουρόπουλος. Ποιοι δεν επιθυμούν να αναβληθεί. Συνεχίζεται στην